Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη New Game Plus. Έχουμε λίγο καιρό να κάνουμε New Game Plus, αλλά είμαστε από αυτούς που θέλουμε να τα συγκεντρώνουμε για να σας τα λέμε όλα μαζί, για να μην σας κουράζουμε, βραδερφέ, κατάλαβες? Τη βρήκα τη δικαιολογία, Γιώργο. Όλα καλά. Το κατάφερα, παρακάτω. Ας μην ότι βαριόμαστε. Ασκοπούν στο μοντάζ αυτά, ασκοπούνε. Λοιπόν. Δεν τα κόβω, θα τα αφήσω. Το ξέρουμε, τέτοιο κάθαρα. Έχουμε και το μοντέρ, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε τώρα. Ξέχασα ότι έχουμε και το μοντέρ. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε για τα παιχνίδια της επικαιρότητας. Αυτές οι εκπομπές, τα New Game Plus, πρακτικά αυτό κάνουν. Μιλάμε για παιχνίδια που κυκλοφορούν τώρα, παίζουμε τώρα και έχουμε άποψη προσωπική για τα συγκεκριμένα. Οπότε, without further ado, θα μπω απευθείας στο ψητό, Γιώργο, και θα πάμε στο ίσως μεγαλύτερο, άντε ας πω, από τα σημαντικότερα παιχνίδια της περίοδου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έκανε μια αίσθηση και εξέπληξε αρκετά, διότι είναι ένα εξαιρετικό παιχνιδάκι. Δεν το περιμέναμε ότι θα είναι ένα πετσόκομα, μια παρένθεση της Team Ninja μετά τα Nioh και πριν το μεγάλο, το Rise of the Ronin νομίζω λέγεται. Ναι. Αναφέρομαι στο Wo Long the Fallen Dynasty, το οποίο παίζουμε εγώ και ο Στρατούλης αυτή την περίοδο. Το έχουμε σακατέψει, έχουμε παίξει κοντά στις 15-20 ώρες. Όταν λέω σακατέψει, εννοούμε... Μας σακατέψανε βασικά. για τα επίπεδα το co-op που παίζουμε μόνο βράδια όταν βρίσκουμε χρόνο μεταξύ μας, ναι, για μας είναι ψηλό σακάτεμα. Ωστόσο, το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Φυσικά, παίζει και ο Nike, το έχει... Αν λέμε εμείς σακατέψει, εκείνος δεν είναι καλά με το παιχνίδι. Αλλά πάμε λίγο στο ψητό. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα κλασικό Team Ninja παιχνίδι στα πρότυπα του Nioh. Εντάξει, πάλι μιλάμε για ένα setting Ιαπωνίας που περιγράφει μία περίοδο εκεί στα τρία βασίλεια, Γιώργο, αλλά έχει ένα dark fantasy σκηνικό με ένα plague που έχει ξεσπάσει κτλ. Πάλι μεταξύ τους σκοτώνονται, σφάζονται και εμείς είμαστε εκεί, καλούμαστε ως ήρωες να λύσουμε όλο αυτό το μυστήριο και να σώσουμε τον κόσμο από αυτό το κακό που τον βρήκε. Σεναριακά θα πω ότι okay, βαδίζει σε πάρα πολύ γνωστά μονοπάτια, ακολουθεί την πεπατημένη, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που με εκπλήσει ή κάτι που με τραβάει. Στρατούλη, θέλω να συμπληρώνεις και εσύ αν διαφωνήσεις, συμφωνείς. Δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι το δυνατό του σημείο, τέλος πάντων. Για παράδειγμα, έχει τραγικά voiceovers στα αγγλικά, πολύ, πολύ, πολύ φθηνά voiceovers. Αλλά νομίζω ότι όποιος μιλάει για παιχνίδια της Team Ninja είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει πρώτα και πάνω απ' όλα το gameplay. Και εκεί πέρα νομίζω ότι το Wo Long τα πηγαίνει εξαιρετικά, έστρατο. Ναι, νόμος, φίλε. Καταρχήν δεν φημίζεται η Team Ninja για τις ιστορίες της και για τον κόσμο που δημιουργεί και τέτοια. Όχι. Η Team Ninja είναι καθαρά gameplay, από το Ninja Gaiden του Xbox, από το Dead or Alive, ξέρω εγώ, τώρα με τα Nioh, ναι. Το Wo Long. Συμφωνώ με όσα είπες, φίλε. Εντάξει, δεν το παίζουμε και για την ιστορία. Όχι, δεν το παίζουμε. Δεν το παίζουμε για την ιστορία. Δεν είναι κάτι που μας τραβάει στην ιστορία, στο Wo Long ιστορία. Αλλά αυτό που αρχικά μας τράβηξε το ενδιαφέρον είναι ότι έχει co-op. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Και μάλιστα έχει ένα co-op το οποίο, και το λέω από τώρα για να τελειώνουμε με αυτό το κομμάτι, το οποίο το θεωρώ ένα από τα πιο πετυχημένα, τα πιο καλοφτιαγμένα και τα πιο απλά, ρε παιδί μου, εύκολα co-op πράγματα να κάνεις παρέα με ένα φίλο σου. Και εύκολο σάκι, μπαίνεις με τη μία, ούτε να ζορίζεσαι, να βρεις πέτρες, να μπεις, να κάνεις τίποτα, παιδιά, ναι. Με στέλνει έτοιμα, μπαίνω, παίζουμε. Είναι τέλειο, και το progress κρατάει στους άλλους. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, και στους δύο δηλαδή. Κρατάει, και ναι. Μόλις τελειώσεις ένα chapter, δεν σε πετάει έξω όπως τα Dark Souls, ας πούμε, για να ξανακάνετε summon, συνεχίζεις με co-op και παίζεις. Έτσι. Δηλαδή σε πάει από chapter σε chapter. Σε ρωτάει, θες να συνεχίσεις, να παίζεις με το φίλο σου, ναι. Πας μέχρι τελικής πτώσεως. Το θεωρώ εξαιρετικό το κομμάτι αυτό και θεωρώ ότι το βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά ως παιχνίδι του Game Pass, που δύο φίλοι μπορεί να έχουν Game Pass και σου λέει έλα ρε μάλακα να παίξουμε οι δυο μας να το ευχαριστηθούμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να παίζεις co-op τέτοια παιχνίδια που έχουν και πρόκληση, ξέρεις, είναι απαιτητικά, δεν είναι κάτι χαβαλέ, έχει ένταση. Είναι τέλειο παιχνίδι για να παίξεις single player co-op παιχνίδι παρέα με έναν φίλο σου. Και πες ότι υπάρχει και στο PC, στο Game Pass και στο PC, δηλαδή όποιος δεν έχει Xbox μπορεί να το παίξει και εκεί. Σωστό. Οπότε είναι και αυτό μια καλή, όποιος θέλει να το παίξει δηλαδή. Σωστό, παρόλα αυτά το παιχνίδι κυκλοφορεί και σε PS4 και σε PS5 και σε Xbox One, Series X, S και Windows. Έχει άραγε cross-platform co-op, έχει ή όχι. Όχι. Δεν έχει cross-platform, όχι, δυστυχώς. Τώρα, στο κομμάτι του gameplay. Στο κομμάτι του gameplay, παιδιά, είναι πάνω κάτω ένα Nioh με κάποιες, ένα Souls-like παιχνίδι. Έχει αυτή τη δομή. Έχει έναν linear κόσμο, με ένα linear campaign που πηγαίνεις από το ένα battlefield στο άλλο. Το κάθε battlefield έχει το δικό του εχθρό, τελευταίο boss ας πούμε, και προχωράει από το ένα battlefield στο άλλο μέχρι να φτάσει στο φινάλε. Έχει ενδιάμεσα κάποια side battlefields, quest να τα πω έτσι, και καλείσαι να, άμα θέλεις, να grindάρεις, να καλύψεις πράγματα, να λουτάρεις, να ανεβάσεις και να βρεις κρυφά αντικείμενα κτλ. Δουλεύει κάπως έτσι. Είναι ένα Souls-like. Και παίζεις και τις πίστες όσες φορές θέλεις. Δηλαδή ξανακάνεις, διαλέγεις την κάθε πίστη, το κάθε battlefield συνέχεια για να φαρμάρεις ψυχές. Είναι εντελώς χωρισμένο δηλαδή σε περιοχές, ας πούμε, όπως λες πίστες. Είναι εντελώς χωρισμένο σε περιοχές, Γιώργο. Μπορείς να επιλέξεις, όπως λέει ο Στρατούλης, να ξαναπαίξεις όσες φορές θέλεις ένα battlefield για να το ανακαλύψεις, για να γκραϊντάρεις και τα λοιπά, να βρεις μυστικά, γιατί έχει πολλά. Τέλος πάντων, τι γίνεται? Είναι λιγάκι πιο απλουστευμένο από τον Nioh στο κομμάτι του gameplay, στο κομμάτι του RPG στοιχείου του. Ωστόσο, εγώ το θεωρώ υπέροχα ικανοποιητικό και υπέροχα πλούσιο, τόσο όσο πρέπει, για να μην μπουκώνεις και χωρίς να υπάρχει, ξέρεις, αυτή η υπερβολή που μετά από ένα σημείο σε κουράζει. Με μηχανισμούς και τα λοιπά εννοείς, έτσι? Ναι. Αν και είναι πολύ πλούσιο, Γιώργο, είναι πάρα πολύ πλούσιο, ο τρόπος που σιγά σιγά σου τα παρουσιάζει και σου τα φέρνει, σε κρατάνε σε μία, ξέρεις, σε μία συμμαζεμένη κατάσταση στο μυαλό σου, ναι, και δεν ελέγχεις. Τα ελέγχεις και βαδίζει πολύ ομαλά, έτσι. Σάκη, έχει κάποιο πρόσωπο τώρα, κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό ή κάτι που να το ξεχωρίζει, ας πούμε? Ναι, κοίταξε, το παιχνίδι έχει ένα πολύ ωραίο moral σύστημα, το οποίο πρακτικά σε τιμωρεί ή σε επιβραβεύει αν είσαι πολύ καλός, πολύ επιθετικός και δεν χάνεις πρακτικά, και το πηγαίνεις σε ρί, χωρίς να χάσεις, χωρίς να έχεις deaths δηλαδή. Ή αν έχεις deaths, αρχίζει και σου ρίχνει αυτό το moral και ανεβάζει το moral των εχθρών μέσα στο ίδιο battlefield, οπότε είναι πιο επιθετική και πιο σκληρή μαζί σου. Δηλαδή όσο χειρότερος είσαι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε σε αναγκάζει να ψάχνεις την κάθε πίστα που είσαι ή να παίρνεις moral. Τα moral είναι κάτι σημαίες που βρίσκεις και τις παίρνεις. Ουσιαστικά σου λέει μην το παίρνεις αψήφιστα, κάθε θάνατος μετά, γιατί ουσιαστικά σου δυσκολεύει τη ζωή μετά από εκεί και πέρα. Πρακτικά με αυτόν τον τρόπο, η Team Ninja καταπολέμησε αυτό το «Α, εντάξει, έχω ξεκλειδώσει ένα bonfire και εδώ θα φάω όσα τέτοια θέλω, όσα wipes θέλω». Δεν πάει έτσι ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο το καταπολεμάει αυτό, να είσαι, ξέρεις, πιο συγκεντρωμένος. Μετά ή το κάθε τέτοιο. Επίσης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα dodge, πάρει, deflect λέγεται, ένας τέτοιος συνδυασμός, ο οποίος πρακτικά σου λέει ότι μπορείς να κάνεις άμυνα όλες τις επιθέσεις από όποιον εχθρό και αν προέρχεται, αλλά ανεβαίνει, να στο θέσω με απλά λόγια, Γιώργο, για να καταλαβαίνεις, ανεβαίνει το στάμινά σου και μετά από ένα σημείο τρως stun, έτσι. Ωστόσο σου δίνει την επιλογή να μπορείς να κάνεις deflect, να κάνεις πάρη δηλαδή, όλες τις επιθέσεις, όποια επίθεση κι αν είναι, από όπου κι αν προέρχεται. Με αυτόν τον τρόπο πρακτικά ψιλοστανάρεις τον αντίπαλό σου και σου δίνει χρόνο να κάνεις πιο αποτελεσματικά χτυπήματα, πιο fatal strikes, ρε παιδί μου, finish moves και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Αυτό το κομμάτι στην αρχή είναι λιγάκι, ξέρεις, όπως και όλα τα παιχνίδια αυτού του στυλ, είναι λιγάκι κάπως δύσκολο, μέχρι να το συνηθίσεις, να το καταλάβεις, να μπεις λίγο στο πνεύμα του, αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται, ξέρεις, η προέκταση του χεριού σου, ναι, και δουλεύει τέλεια. Είναι πολύ απολαυστικό στο κομμάτι του gameplay, στις μάχες. Είναι πολύ άμεσο, είναι γρήγορο, είναι αυστηρό. Πραγματικά είναι ο ορισμός του πολύ καλού συστήματος μάχης, έτσι όπως θέλεις να παίζεις παιχνίδια όπως τα Nioh, το Wo Long κτλ. Είναι γρήγορο, ο ρυθμός του είναι γρήγορος, δεν είναι εκείνο το πολύ βαρύ των Souls, ας πούμε, κλασικά όπως και έχουμε συνηθίσει στα Team Ninja παιχνίδια. Το μόνο παράπονο που έχω εγώ είναι ότι όταν είσαι σε μια μάχη μαζί με τον στρατούλη και έναν ακόμη companion που μπορείς να κουβαλάς και πέφτουν όλα τα skills, οι μαγείες, τα hits και τα λοιπά, ναι, γίνεται ένα φεστιβάλ πυροτεχνημάτων στην οθόνη σου και χάνεσαι. Δεν βλέπεις τι κάνεις, δεν βλέπεις το deflect πότε πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά καλύτερα μόνος μου να ήμουνα, για να είμαι πιο οργανωμένος. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν το χάνω τόσο όσο ο Σάκης, γιατί έχω παίξει Diablo που γίνεται ο χαμός στην οθόνη, οπότε εμένα δεν με ενοχλεί τόσο. Είναι σαν να είσαι σε raid, σε ένα MMO και γίνεται ένας χαμός, ας πούμε, στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά τρέχει καλά, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Τρέχει καλά, FPS και δεν πέφτει, φίλε, με τίποτα. Και εγώ παίζω στο Series S. Ναι, έχει και performance mode, ρε παιδί μου, για να επιλέξεις να έχει favor το frame rate και όχι την ανάλυση. Το παιχνίδι τρέχει τέλεια. Βέβαια, η μηχανή γραφικών είναι λίγο μια. Είναι το καλύτερο που μπορώ να πω. Είναι το καλύτερο που μπορώ να πω. Η μηχανή γραφικών είναι πολύ. Είναι πολύ. Φαντάζομαι είναι μια μικρή εξέλιξη των. Αυτοί που χρησιμοποιούν στον Neo. Νομίζω ότι είναι και ένα βήμα προς τα πίσω. Νομίζω ότι είναι και λίγο. Και νομίζω ότι σε κάποια σημεία είναι και πιο πίσω. Δηλαδή είναι πολύ απλό, ρε παιδί μου. Πολύ απλά τα γραφικά. Εμένα τα textures στις περιοχές μου θυμίζουν πολύ Ninja Gaiden 3. Στο 360, ξέρω. Ναι, είναι. Νιώθω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω. Δεν έχει γίνει τόσο polished στο παιχνίδι πάνω. Δηλαδή είναι λίγο παλιά τα γραφικά. Εντάξει, δεν είναι το δυνατό του σημείο. Όπως και να έχει. Από εκεί και πέρα, για να καταλήξουμε. Το θεωρώ εξαιρετικό παιχνίδι για αυτό που είναι. Είναι τόσο όσο πρέπει κοντά στον Nioh, κοντά σε όλο αυτό που γουστάρουν αυτοί που παίζουν Souls-like παιχνίδια. Έχει τέλειο co-op, δουλεύει τέλεια, είναι υπέροχο, είναι μεγάλο, θέλει συγκέντρωση, είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο. Έχει πολύ πλούσιο σύστημα μάχης, παραμετροποίησης του χαρακτήρα και... Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι έχει πραγματικά το πιο πλούσιο character creation που έχω δει στη ζωή μου. Το έγραψα και είδηση αυτό. Και παίκτες έχουν βάλει τη φαντασία τους, φίλοι, και κάνουν ό,τι να είναι. Ένας έφτιαξε τον Michael Jackson. Ναι. Δηλαδή, μπορείς και πειράζεις. Μιλάμε τα πάντα. Έτσι. Εννοείς στην εμφάνιση, έτσι. Όχι δηλαδή σε stats και τα λοιπά. Στην εμφάνιση. Στα stats, ναι, έχει φυσικά ένα πλούσιο. Τα γνωστά όμως, έτσι, γνωστές επιλογές, ναι. Κοίταξε, επειδή ξέρω ότι θεωρείται έλλειψη αν δεν το πω, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα με τα elements. Με φωτιά, νερό, ηλεκτρισμό κτλ, μέταλλο κτλ. Ναι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα που σε βάζει σε ένα τρυπάκι να σκέφτεσαι και να υπολογίζεις με τι έχεις να κάνεις απέναντί σου, οπότε πρέπει να προετοιμαστείς και να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις μέσα από το bonfire, θα το πω, Γιώργο, για να καταλαβαίνουμε, πριν μια μάχη, πριν κάποιο boss, ας πούμε, για το ποια skills θα κουβαλήσεις μαζί σου, αν θα είναι skills που έχουν βάσει τη φωτιά, έχουν βάσει το νερό, έχουν βάσει τον ηλεκτρισμό κτλ. Και γίνεται ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και στο μυαλό σου παικτικά, που δίνει έτσι μια φανταστική ποικιλία στις μάχες. Και θέλω να πω ότι εκτός από πολύ μιλή μάχες, έχει και μάχες με μαγικά, να το θέσω απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν έχει κλάσ, ας πούμε, και τέτοια, να έχεις μόνο μάγο ή οτιδήποτε. Ναι. Αν θες μπορείς να παίξεις μόνο με μαγικά, απλά ο παίκτης σου θα κρατάει σίγουρα όπλα. Ναι. Να σου το πω, γιατί δεν υπάρχει staff, ας πούμε, στο παιχνίδι. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Έχει πάρα πολύ loot, έχει πάρα πολλές πανοπλίες, έχει αντικείμενα. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι κάποιος παίζοντάς το εύκολα θα φάει 40-50 ώρες. Έχει πολύ περιεχόμενο, δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Για μένα είναι η πρώτη έκπληξη της χρονιάς, το Wo Long. Και να πούμε ότι ξεπέρασε και το Nioh 2 σε πωλήσεις, σε παίκτες μάλλον στο Steam, τις πρώτες μέρες του. Δηλαδή είναι το πιο επιτυχημένο παιχνίδι της Team Ninja στο PC αυτή τη στιγμή. Ναι. Παρόλο που έχει θέματα, παρόλο που είναι, ξέρεις, σε κάποια πράγματα αδύναμο, στο σενάριο, στα voice-over, σε όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι απολαυστικότατο και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Νομίζω ότι η Team Ninja είναι η μόνη έτσι ομάδα που έχει εδραιωθεί για τα καλά ως, δεν θα θέλω να πω αντιγραφή, ρε παιδί μου, αλλά ως μια προσέγγιση αυτής της όλης συνταγής με πολύ ποιοτικά αποτελέσματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ άλλη που να είναι τόσο, με τόση συνέπεια, ας πούμε, να κάνει τέτοια παιχνίδια. Όχι, ας πούμε, δεν υπάρχει καλύτερο Souls-like παιχνίδι, πιστεύω. Αυτό λέω, δηλαδή μετά είναι της From, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείς να... Και έχω ακούσει και από κάποιους ότι προτιμούν και τα Neo, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Θα σου πω το εξής. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που πλέον αρχίζει και κάνει δικό της Souls-like genre. Ναι. Δίπλα στα Souls-like. Ένα υποείδος, ας πούμε, δικό της. Ένα πιο fast-paced. Ένα άλλο fast-paced, ναι, υποείδος δίπλα στα Souls-like. Δηλαδή αρχίζει πλέον και θα δούμε μελλοντικά ότι κάποια παιχνίδια θα μοιάζουν περισσότερο σε αυτά παρά στα Souls και θα μπορείς να τα ξεχωρίζεις. Αυτό τι Souls-like είναι? Είναι Souls-like from software ή Souls-like Team Ninja? Ναι, Team Ninja. Καταλαβες. Παρ' όλα αυτά μου δίνεται επίσης την εντύπωση ότι δεν είναι ένα μεγάλο επόμενο βήμα, ας πούμε, για την Team Ninja. Είναι το πάρε και αυτό το παιχνίδι. Το κατέχω τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Μοιάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά στο Neo, στο ύφος, στο στυλ και ακόμη και στην όψη. Μοιάζει πολύ. Το Ronin πιστεύω θα είναι το επόμενο μεγάλο παιχνίδι της Team Ninja γενικά. Ναι. Πάντως κρίμα που δεν κάνει κάτι με το setting του, γιατί νομίζω ότι αυτό το Three Kingdoms που βασίζεται σε ένα πολύ γνωστό κείμενο, τέλος πάντων, της κινέζικης κουλτούρας, που νομίζω λέγεται Three Kingdoms, Romance of the Three Kingdoms, κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει μέσα, ξέρεις, ιστορικά στοιχεία και fictional και είναι τέλος πολύ πλούσιο κείμενο. Δεν ξέρω τώρα, και επειδή η Team Ninja έχει την ικανότητα να σμίγει, ας πούμε, φανταστικά στοιχεία με ιστορικά, περίμενα έτσι να είστε λίγο πιο ενθουσιασμένοι με το setting κτλ. Τέλος πάντων. Το setting είναι ωραίο. Το σενάριο και η πλοκή δεν σε τραβάει τόσο πολύ. Είναι λίγο μπερδεμένα τα ονόματα. Γίνεται ένας χαμός, ρε παιδί μου. Τα περνάει λίγο γρήγορα. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Αυτά με το Wo Long. Πάμε παρακάτω. Ωραία, να πάμε λίγο στο Resident Evil 4 Remake. Το οποίο είμαστε λίγες μέρες πλέον πριν κυκλοφορία του. Βγαίνει στις 24 Μαρτίου. Είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω νέο υλικό από το παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν κάποια παρουσίαση, ας πούμε. Απλά η Capcom μας έστειλε περίπου 20 λεπτά νέου gameplay. Α, δεν έπαιξες εσύ? Νομίζω όχι, ήταν hands-off, λεγόταν hands-off preview, έτσι. Δεν έπαιξα εγώ δυστυχώς, απλά είδαμε νέο υλικό και μας έστειλαν και ένα, ας πούμε, σαν PDF, ξέρω εγώ, το οποίο μας εξηγούσε κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι μόνο. Γενικά το παιχνίδι μου φάνηκε όπως το θυμόμουνα, αν εξαιρέσει όμως την παλέτα του, η οποία είναι σίγουρα πολύ πιο σκοτεινή, είναι πιο βραδινή. Το άλλο ήταν, αν θυμάσαι, ήταν προς το καφέ, κίτρινο κτλ. Εδώ είναι μαύρα μπλε η αποχρώσεις του. Έχει πολύ φακό. Ναι, δηλαδή είναι πιο, ας πούμε, ότι άμα δεις ένα screenshot φαίνεται πιο horror από ό,τι ήταν το Resident Evil 4, ας το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως η καρδιά του παραμένει ολόιδια. Και το animation του παραμένει ολόιδιο, με τις γυριστές κλωτσιές και πώς το λένε, και όταν πυροβολεί στα πόδια τους που σκύβουνε κτλ. Ποια ήταν η μεγάλη διαφορά που εγώ εντόπισα? Είναι το μαχαίρι, παιδιά. Το οποίο πλέον έχει μεγάλη χρησιμότητα, μπορείς να κάνεις πάρη ουσιαστικά κάποιες επιθέσεις και... Παρότι νομίζω ότι εμπλουτίζει, ας πούμε, το gameplay και σου δίνει ακόμα μία επιλογή, νομίζω ότι το πάει ακόμη ένα βηματάκι προς το action. Το πάει. Δηλαδή η ικανότητα του να έχεις ένα μαχαίρι που να μπορεί να, ξέρεις, να μην σε κάνει να φοβάσαι όλους τους εχθρούς. Γιατί αν θυμάσαι, Σάκη, ας πούμε στο 4, με αυτά τα ελαφρώς tank controls που είχε ακόμα, όταν άκουγες, ας πούμε, από μακριά αλυσοπρίωνο, αγχωνόσουνα, φίλε. Ναι, αγχωνόσουνα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν θα αγχώνεσαι τόσο. Με την έννοια ότι αν έχεις μαχαίρι, έχεις και μια επιλογή να μην σου πάρει το κεφάλι, ας πούμε. Καταλαβες. Ναι. Οπότε, απ' τη μία μου αρέσει αυτό που πάνε να κάνουν. Π.χ. Ένα από τα βίντεο που μας έδειξαν είναι η μάχη με τον Κράουζερ. Που αν θυμάστε ήταν όλο quick time event στο παλιό. Ναι. Εδώ δεν είναι quick time event. Παίζεις όντως με το μαχαίρι. Δηλαδή, προσπαθείς να κάνεις πάρη και είναι έτσι πιο οργανικά, ας πούμε, δοσμένο. Από ότι να έχεις αυτά τα quick time event τα οποία πλέον φαίνονται λίγο απαχαιωμένα. Οπότε, σε κάποια σημεία σίγουρα το μαχαίρι βοηθάει. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει πολύ το ύφος του παιχνιδιού και το πώς το προσλαμβάνει ο παίχτης, το πόσο αγχώνεσαι και πόσο όχι κτλ. Αυτό μένει να το δούμε πόσο επηρεάζει. Κατά τα άλλα, ξέρετε, έχω και σχετικά και το καιρό να το παίξω το 4. Δεν θυμάμαι αν έκανε τόσα πολλά σχόλια ο Λίον. Μιλούσε κατά τη διάρκεια. Εδώ μιλάει και τα. Συνέχεια μιλούσε. Ναι, εντάξει, όταν μάλλον το είχα αποβάλει. Το είχα αποβάλει. Οκ, εντάξει. Εδώ λοιπόν έχει κλασικές καμπατάκες, παιδί μου. Λίον σε φάση πάνω να το επιτεθούν, τον σκοτώνει και η ατάκα του είναι There is no food for you here. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή. Δεν τα λέει, εντάξει, δεν τα λέει. No food for you. Οκ. Εγώ είμαι μέσα. Δηλαδή, παιχνίδι που κάνει γυριστό Smackdown εχθρού. Είμαι μέσα να ακούω τέτοιες. Εγώ θέλω να δω όταν έρθει και το παίξει το παιχνίδι, κατά πόσο ακόμη θεωρείς ότι είναι ένα από τα καλύτερα βιντεοπαιχνίδια των εποχών. Αν έχεις τα κότσια να το πεις. Οκ, μόνο που το είδα μου ήρθε όρεξη να το παίξω. Δηλαδή απλά ο μόνος μου ας πούμε προβληματισμός είναι γιατί να πας ένα ύφος πιο horror ενώ στο gameplay το πας πιο action. Δηλαδή, μου βγάζει μια αντίθεση περίεργη αυτό η make. Κατάλαβα. Και αυτό είναι αλήθεια κάτι που και εμένα λίγο μου χτυπάει έτσι πως το έπαιξε και το έθεσε. Π.χ. ας πούμε, στο κάστρο, λίγο πριν μπεις, αν θυμάστε για να ανοίξεις την πόρτα, έπαιρνες ένα κανόνι. Ναι. Και το διέλυες την πόρτα. Εδώ, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις το κανόνι, άμα θέλεις, μπορείς να το πάρεις και να βάρασεις και τους εχθρούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο για την πόρτα. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις και άμα σκάει εχθρός και πέρα να τον εξαϊλώσεις. Εξαϊλώσεις, παιδί μου. Τέλος πάντων, για να δούμε. Λένε ότι κάποιοι χαρακτήρες έχουν αυξημένο ρόλο. Με την Ashley, είναι και αυτό που αξίζει να το πω. Με την Ashley πλέον μπορείς να δώσεις κάποιες εντολές. Όχι, μην φανταστείτε τώρα κάποια τέλη τακτική. Μπορείς να της πεις να είσαι ή κοντά σου ή απομακρύνεις σου, παιδί μου, γιατί έχει εχθρούς. Και άμα δεχτεί αρκετό damage, την παίρνουν και την σηκώνουν να την πάρουν μαζί του, παιδί μου, και πρέπει να του σταματήσει. Γινόταν, ναι. Εδώ, ρε παιδί μου, απλά επειδή έχει και αυτό το ή κοντά μου ή μακριά μου, νιώθει λίγο πιο υπεύθυνο για το damage που τρώει, α πούμε. Κατάλαβε. Στο παλιό τη έλεγε stop ή follow me, ξέρω εγώ. Και το σπάμαρα εγώ. Και λέγα stop, follow me, stop, follow me. Εδώ το έχουν ελαφρώς εξελίξει η στρατό που είναι σε φάση, ναι. Stay with me ή ξέρω εγώ, κρύψου, hide, κάτι τέτοιο. Και αν δεν έχει την Ashley να ουρλιάζει Leon help me του διαόλου τον κόλο, εγώ δεν το παίζω. Πιστεύω θα το έχει, Γενικά είναι το Resident Evil 4 όπως το θυμάστε, παιδιά, δεν είναι... Αυτό τώρα που λες, Σάκη, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Αν στη σημερινή εποχή, κατά τη γνώμη μου, το 4 ας πούμε ήταν ένα σχετικά, δεν θα πω σχετικά, ήταν σε αυτό που έκανε τέλειο παιχνίδι. Δηλαδή, ο ρυθμός του, οι μηχανισμοί του, η σκέψη του από πίσω, η σχεδιαστική σκέψη, έτσι, είναι αψεγάδιαστη. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα με τρομάξει, αν θα με αγχώσει τόσο, αν θα με κάνει, δεν ξέρω. Ή αν θα με χαλάσει το λίγο kits στοιχείο που έχει, λίγο B-movie κτλ. Εγώ νομίζω ότι η κιτσιά του, ναι, ενέτη 2023, δεν είναι κιτσιά που μπορεί να γίνει εύκολα, πολύ εύκολα αποδεχτή. Έτσι νομίζω, δηλαδή παρά είναι B-movie, ρε φίλε. Ναι, για το μεταξύ οι χαρακτήρες είναι απίθανα υλοποιημένοι, δεν ξέρω αν έχετε δει βίντεο. Δηλαδή ο Λίον και βλέπεις το τέλειο μαλλί του Λίον, το ξανθό εδώ με την κουρτίνα, ξέρω εγώ. Πάντως εγώ έχω όρεξη να το παίξω. Είναι φανταστικό. Εγώ θέλω να το παίξω, έτσι. Και εγώ και μόνο αυτά τα βίντεο που είδα, ρε παιδιά, μου θύμισε πόσο παιχνιδιάρικο είναι σε θέμα προσδοκιών και εκπλήξεως με τον παίχτη. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ένας εχθρός. Όταν το πρωτοέπαιζες, έτσι. Δεν ήξερες πώς θα αντιδράσει ένας εχθρός. Θα βγάλει τέτοια από το κεφάλι του, ναι. Θα πηδήξει από πάνω σου, θα κρεμαστεί από το ταβάνι. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι που προσπαθεί συνέχεια να σε βγάλει από το comfort zone, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το βαγιέσαι εύκολα. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολύ κοντά. Νομίζω να αξίζει να ασχοληθούμε παραπάνω. Μας έριξαν και άλλα πράγματα. Μας έριξαν, ας πούμε, τον Salazar, τον αγαπημένο μου. Τον Salazar, ναι, ο οποίος. Δεν φαίνεται σαν παιδάκι. Στο παλιό δεν φαίνεται υπερβολικά σαν παιδάκι. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω. Είναι μικρομέγαλος. Τι φάση, ας πούμε. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα μεγάλος. Με ένα περίεργο μαλλί, ναι. Έδειξε και τον. Από αυτόν τον οποίο παίρνει όπλα, ρε παιδί μου. Ο οποίος για μένα δεν είναι τόσο κάλτο όσο ήτανε. Yeah. Θα φανεί, ξαναλέω, είμαστε πολύ κοντά. Θέλω να πιστεύω δεν θα αργήσουν να μας στείλουν review code για να το έχουμε εγκαίρως και να. Περιμένω και τα pre-orders. Ναι, ωραία. Ναι. Ωραία. Νομίζω θα είναι μεγάλη κυκλοφορία, παιδιά. Αυτό. Βέβαια, θα είναι μεγάλη κυκλοφορία. Γιώργο, είναι το μεγαλύτερο. Για άλλους, όχι για εμένα. Είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο Resident Evil στην ιστορία και βγαίνει remake από μια εταιρεία που βγάζει φανταστικά remakes. Δηλαδή. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό που είδα. Είμαι πιο άνετος να πω ότι ξέρεις, είναι πολύ πιθανό να είναι το Resident Evil 2 αντίστοιχο του 4, ας πούμε. Αυτό που έκαναν με το 2 δηλαδή. Αν και το 2 είχε πιο πολλά πράγματα να εξυγχρονίσεις από ότι αυτό. Ναι. Και μόνο που βλέπεις αυτόν τον τεχνικό τομέα που στο φέρνει σύγχρονες κονσόλες. Που έχει αυτές τις μικροαλλαγές για τους fans που θα ψοφήσουν τώρα για να τις ανακαλύψουν και να δουν τι διαφορετικό έχει. Θα έχει το ενδιαφέρον του, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πού θέλετε να πάμε τώρα? Ναι, ας πάμε λίγο στο Metroid. Εντάξει, ρε παιδιά, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ήθελα να το πω στο frame rate τελευταίο, αλλά δεν ξέρω, το ξέχασα. Παίξαμε Dead Space Remake, Metroid Prime Remake, Resident Evil 4 Remake. Εντάξει, όλα φαίνονται πιο φρέσκα και από τα τωρινά παιχνίδια. Kirby Remake, έπαιξες. Οκ. Δεν θα το βάλω στην ίδια κατηγορία, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Δεν θέλω να πω για την πληθώρα των remaster που παίζουμε και αυτό που θα πω σε λίγο, το Like a Dragon remaster είναι remake ουσιαστικά. Θέλω να πω μόνο ότι. Και The Last of Us Part 1 remake. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θέλω να πω ότι για εκείνη τη δεκαετία, ας πούμε 2000 με 2010, που αρχίζω και αντιλαμβάνομαι πλέον ως μια πολύ χρυσή εποχή των αντίστοιχων AAA παραγωγών. Δηλαδή πόσο φρέσκο ήταν για την εποχή το Dead Space και το Resident Evil 4 και το Metroid Prime. Που ακόμα και τώρα, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια που τα έχουν. Ακόμα είναι μοναδικά. Ναι, μπράβο, είναι μοναδικά και δεν μπόρεσαν καν να δημιουργήσουν άξιους μιμητές, ας πούμε. Ναι, έτσι. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και ξέρεις, νομίζω ότι στη σύγκριση με τα τωρινά AAA που είναι έτσι πιο φορτωμένα με μηχανισμούς, φορτωμένα με loot, φορτωμένα με, ξέρεις, με πράγματα, με περιεχόμενο. Αυτά με την πολύ focused οπτική τους και προσέγγιση τους μου φαίνονται πολύ φρέσκα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου αρέσουν. Καταρχάς ανοίγεις μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία δεν είναι. Αυτό είναι για frame rate, δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για τώρα. Ναι, επειδή πάμε να μιλήσουμε για το Metroid Prime, το remaster, το οποίο το έπαιξε. Ναι, το οποίο είναι remaster, remake, τα έχουν μπερδέψει λίγο εκεί πέρα στην Nintendo. Και προσπαθώ εναγωνίως εδώ και 1,5 μήνα να βρω λίγο χρόνο να το παίξω και εγώ. Και μου έκανε εντύπωση, Σάκη, δεν ξέρω αν το έπαιξες καθόλου. Κάτσε, δεν το έχετε δει καθόλου. Εγώ το έχω δει λίγο. Εγώ το έβαλα λίγο, δεν άντεξα. Δεν το έχεις δει καθόλου, Σάκη. Το έχω δει λίγο, Κι εγώ. Αλλά και εγώ θέλω να το παίξω σαν τρελός κανονικά. Ναι, έτσι. Μπράβο. Άρα και εμένα μου δημιούργησε την ίδια όρεξη να επιστρέψω και να το ξεψαχνίσω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πες μας λίγο, Στράτο. Εσύ το έχεις παίξει καταρχάς στο Gamecube. Ναι, το είχα παίξει λίγο μετά από το βγήκε. Δεν το έπαιξα δηλαδή όταν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Αλλά παιδιά, έπαθα σοκ με τα γραφικά. Σοκ όμως. Εντάξει, το παιχνίδι το ψιλοθυμόμουνα. Και εσείς, αν μπείτε και βγάλετε λίγο την εισαγωγή, θα καταλάβετε. Θα σας έρθουν μνήμες από τα παλιά, ξέρω εγώ. Αλλά παιδιά, έπαθα σοκ με τα γραφικά. Αφού πολλές φορές ένιωθα ότι παίζω remake, όχι κάτι remaster, ξέρω εγώ. Είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Το remastered είναι. Ίσως το αδικεί λίγο. Ναι, είναι κάτι ενδιάμεσο, υποθέτω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξαναδουλέψει νομίζω πολύ πράγμα. Εγώ στο Στράτο ξέρεις που έπαθα πλάκα και κάτι που μάλλον είχα ξεχάσει. Πόσο λεπτομερές είναι το περιβάλλον και πόσο πολύπλοκο γεωμετρικά. Δηλαδή το art direction του και ο τρόπος που το έχουν εκτελέσει, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το. γυμνός βράχος. Πουθενά, κατάλαβες. Έχουν όλα τόση λεπτομέρεια, ακόμα και τα corridors, οι διάδρομοι, ναι. Και έχουν βοηθήσει τώρα πολύ και οι φωτισμοί, Γιώργο. Και του έχουν δώσει όγκο, κατάλαβες. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το έχουν δώσει όγκο στο περιβάλλον και αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο μαγικό, ρε παιδί μου. Ή άλλη λεπτομέρεια, ξέρω εγώ, βγαίνεις έξω και βρέχει και πέφτει η βροχή πάνω στο κάνον της άμμους ή πάνω στο crown της αρκετά πάνω και βλέπεις τις σταγόνες, ρε. Και λες, μαλάκα, τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Αυτό υπήρχε. Αλλά αυτό υπήρχε και είναι προς τιμήν του 2002 παιχνιδιού, έτσι. Ναι, φίλε, αλλά δεν ήταν έτσι. Λέω, παιδιά, τι έχουν κάνει. Υπήρχε πριν 21 χρόνια. Ειδικά αν προχωρήσετε λίγο και πάτε προς τα χιόνια, δηλαδή μετά που θα βγάλετε την πρώτη περιοχή, θα πεις, μαλάκα, PlayStation 5 βλέπω, τι βλέπω. Ξέρεις ότι αν γυρίσεις το όπλο σου προς τα πάνω, οι σταγόνες κυλάνε πάνω στο όπλο, ενώ το κάνεις προς τα κάτω. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια λεπτομέρεια. Επικό. Εντάξει, έχουν αλλάξει και όλα τα εφέ, έτσι, στο παιχνίδι. Ας πούμε τώρα αυτό. Το συζητούσαμε και με το Σάκη τις προάλλες. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο παιχνίδι που να σε έχει κάνει να νιώσεις τόσο έντονα ότι είσαι μέσα σε πανοπλία. Όχι, όχι, με τίποτα. Δηλαδή, αυτές οι λεπτομέρειες που σε κάνουν να νιώθεις ότι όντως είσαι εκεί μέσα στο visor ή όταν αντανακλάει και βλέπεις τη Μου ή τη Σάμους, ας πούμε. Ενώ η τεχνολογία έχει προοδεύσει άπειρα, δεν έχουν καταφέρει να μεταφέρουν την ίδια αίσθηση, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς. Επίσης, λατρεύω την αίσθηση του jump. Δηλαδή, αυτό το που κάνει, ο ήχος του είναι τόσο απολαυστικός, ρε φίλε. Γενικά, Γιώργο, σε θέμα sound design, το Metroid Prime, το πρώτο, είναι επανάσταση. Τότε. Και το 2. Ναι. Είναι επανάσταση. Ναι, εντάξει, εννοείται και το 2, αλλά το Metroid Prime το πρώτο έφερε επανάσταση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, η Nintendo γενικά στο κομμάτι sound design είναι πολύ προσεκτική. Και θέλει να μένει η αίσθηση στα χέρια από τον ήχο και μόνο. Έτσι. Πόσο μάλλον όταν έχεις ένα τέλειο χειριστήριο του GameCube τότε. Έτσι. Θεωρώ ότι το Metroid Prime κάνει όλα αυτά τα πράγματα, τα κάνει πάρα πολύ καλά. Το remake, remastered, όπως θέλετε πείτε το, έρχεται να συνεχίσει έναν πραγματικό θρύλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που δόθηκε αφορμή σε ανθρώπους που δεν είχαν παίξει καθόλου, δεν είχαν καμία απολύτως επαφή με το Metroid. Δόθηκε μέσω αυτού του παιχνιδιού το εισιτήριο για να παίξουν και να μπουν για πρώτη φορά στον κόσμο τον Metroid, γιατί πιστέψτε με, δεν υπάρχει καλύτερο παιχνίδι από το να ξεκινήσετε Metroid πώς να το πω, playthroughs με το Metroid Prime, πόσο μάλλον ένα τόσο καλό remastered remake. Και το έχει εξυγχρονίσει Σάκη και στους νέους παίκτες, να πούμε, δηλαδή προσφέρει 4 διαφορετικούς τρόπους να το παίξει κάποιος. Μπορεί κάποιος να παίξει με το Pro Controller του Switch, μπορεί να παίξει με τα motions, όπως ήταν στο Wii η version. Ναι. Αν θυμάστε, στο GameCube, ας πούμε, δεν είχε ουσιαστικά dual control με τα διπλά τέτοια. Ήταν με έναν αναλογικό μοχλό. Εδώ υπάρχει επιλογή να έχεις και με τα δύο. Δεν το δοκίμασα. Ήταν πολύ πιο άνετο, ας πούμε. Έναν αναλογικό, γιατί λόκαρε η θέση του και γυρνούσε. Ναι, και έκανες και το scan σου κτλ. Δοκίμασα να παίξω, παιδιά, με τον παλιό χειρισμό του GameCube, αλλά δεν. Πλέον για ποιο λόγο να μην αξιοποιήσεις τα δύο analogs, δεν υπάρχει λόγος. Επίσης, να πω ότι πολύ ωραίο είναι και το να παίξει κάποιος με motion στο Metroid. Θυμίζει του 3, ας πούμε. Ναι, είναι δουλεμένο αυτό. Σαν το Splatoon. Είναι πάρα πολύ σαν δουλεμένο. Το Splatoon είναι έτσι. Η Ραφαέλα παίζει μόνο με motion. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάντως, αυτό μου λέει ότι άμα έχουν δηλαδή προσθέσει και αυτή την επιλογή, μου λέει ενδεχομένως ότι αν ποτέ βγει το 3 Remaster, το έχουν ψηλοέτοιμο το control scheme, ας πούμε. Το έχουν δουλεμένο ήδη μέχρι ένα σημείο. Γιατί αυτό θα ήταν το θέμα, νομίζω. Ναι. Υπάρχει μια φήμη και για το 2 και για το 3. Τώρα, ναι, εγώ είναι παιδιά, ήδη έτοιμα. Αν από αυτά που καταλαβαίνω για την Nintendo, δεν νομίζω ότι θα βγουν. Εκτός και αν πάει, ας πούμε, σύλληπτα καλά αυτό, που μακάρι να πάει, έτσι, μακάρι. Ναι. Όπως δεν βγήκε ποτέ το Galaxy 2 για τα Mario και βγήκε το πρώτο που ήταν πάντα η βιτρίνα, ας πούμε, της σειράς, νομίζω και εδώ θα μείνει στο πρώτο remake. Να τέλος πούμε, και ένα άλλο καλό που έκανε η Nintendo, ότι το έδωσε στα 40 ευρώ, παιδιά, και δεν έχει δώσει 70 ευρώ παιχνίδι, έτσι. Σωστά, ναι. Και κάτι ακόμα για τους fans που εγώ επιμένω ότι είναι πολλά μαζεμένα για Metroid, για να μην είναι κοντά το 4, έδωσε και το Fusion. Στην υπηρεσία που νομίζω βγαίνει αυτές τις μέρες ή βγήκε κάτι τέτοιο. Ναι, το Metroid Fusion για το Game Boy Advance. Και πλέον δηλαδή στο Switch είναι σχεδόν όλα τα Metroid μπορείς να παίξεις. Δηλαδή έχεις το Metroid, έχεις το Fusion, το Mission Zero είναι, νομίζω το Zero Mission. Παίζει να είναι και το Zero Mission. Σε 9 Μαρτίου βγαίνει, Γιώργο. Α, 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου, ωραία. Ναι. Και αυτό φανταστικό παιχνίδι, ιδιαίτερο του D Metroid, το Fusion. Το οποίο, απίθανο, αν θυμάστε... Απίθανο και να... Ξέρεις εγώ που το έχω παίξει αυτό το παιχνίδι. Πού? Στο μικρό του Advance, το πολύ μικρό. Έτσι, έτσι. Στην τάξη μέσα στο σχολείο το έπαιζα, μαλάκα. Τώρα στην τηλεόραση πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Ναι. Να είναι ακόμα πιο ωραίο δηλαδή. Και επίσης να θυμίσω ότι αυτά είχαν βγει παιδιά με απόσταση μιας εβδομάδας κάποτε, έτσι. Το 2001 πότε είχε βγει το... 2002 βγει... είναι το Fusion, 2002. Πολύ κοντά, πολύ κοντά είχαν βγει. Με την ευρωπαϊκή τουλάχιστον κυκλοφορία τους ήταν πολύ κοντά. Ναι. Ωραία. Παίξτε Metroid, παιδιά, αυτό! Παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Ναι. Ξέρετε, αν το έχετε παίξει, παιδιά, ταξίζει τα λεφτά του 100%. Μας έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές για τα Metroid. Έχουμε τρομερή αγάπη και αδυναμία. Ειδικά αυτοί οι τρεις που είμαστε τώρα σε αυτό το πάνελ. Έχουμε τεράστια αδυναμία στα Metroid. Εννοείται ότι το προτείνουμε εδώ και χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα που πήρε και αυτήν εδώ την έκδοση, τη φανταστική. Και για να κλείσω και την κουβέντα που έλεγα πριν για εκείνης της εποχής, τα AAA, ας πούμε, μεγάλα, τα οποία ήταν πολύ πιο πειραματικά από ό,τι νομίζαμε τότε. Βλέπω και την μπλούζα σου, γι' αυτό τώρα βλέπω το επόμενο μεγάλο remake το οποίο περιμένουμε. Όχι, συγγνώμη, νόμιζα τη δικιά μου έβλεπες. Και τη δική σου και του Σάκη, ναι. Το οποίο είναι το επόμενο μεγάλο που περιμένουμε, μαζί με του Alan Wake ενδεχομένως. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, να σας πάω λίγο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εντάχει, δεν θα μείνω πολύ. Γιατί θέλω να μιλήσω λιγάκι για το Company of Heroes 3, το οποίο παίζω αυτή την περίοδο τα πρωινά κυρίως, έτσι λίγο με τον καφέ μέχρι να ξυπνήσω. Η αλήθεια είναι ότι δηλώνω λιγάκι απογοητευμένος με το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα εγώ τα πρώτα δύο Company of Heroes τα αγαπούσα πάρα πολύ. Τα θεωρώ εξαιρετικά RTS και τα θεωρώ ίσως από τα καλύτερα του είδους τους. Δυστυχώς συνεχίζουν μία κακή πορεία της Relic με τα Dawn of War και τα λοιπά. Συνεχίζει τώρα με το Company of Heroes 3 αυτή η κουλτούρα του το ξεπετάω. Και το ξεπετάω πολύ έντονα, απλά και μόνο για να εκμεταλλευτώ ότι οι fans θέλουν και ένα τρίτο μέρος. Τι είναι το Company of Heroes 3? Ναι, okay, έχει μερικές έτσι ωραίες ευχάριστες προσθήκες στο κομμάτι του gameplay. Κλασικά μιλάμε για δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχεις ένα campaign με τους συμμάχους, με την εισβολή τους στην Ιταλία και ένα campaign με τον άξονα και την εισβολή τους στην Αφρική. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το παιχνίδι έχει μερικά θέματα τα οποία θέλεις να πάρεις φόρα και να χτυπήσεις το κεφάλι σου και δεν τα συναντάς, όχι σε early access games, δεν τα συναντάς ούτε σε αλφα εκδόσεις τους. Και τι εννοώ? Πάμε πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το κομμάτι των cutscenes, των voice overs, της σκηνοθεσίας και τα λοιπά. Πολύ πολύ κάτω της βάσης, πολύ πολύ κάτω του μετρίου. Δηλαδή τέρμα φτηνά cutscenes, ζωγραφιές που απλά κουνιούνται και ζουμάρονται λίγο, αλλά μιλάμε για πολύ κακής ποιότητας cutscenes και voice overs. Το προσπερνάς αυτό. Σε ένα RTS παιχνίδι που έχεις να κάνεις με κλικς πάνω στην οθόνη σου, πρέπει να έχεις ένα πάρα πολύ καλοφτιαγμένο, έξυπνο και ειδικά εν έτη 2023 και βολικό UI. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν έχεις την επιλογή να κάνεις τέτοια χοντροκομμένα πράγματα. Κι όμως οι τύποι το έκαναν. Έχει ένα UI να θέλεις να βάλεις τα κλάματα, ένα μπερδεμένο πράγμα, παλιακό εντελώς. Μιλάμε σαν να βλέπεις παιχνίδι του 98. Με καρτελάκι κάτω του χαρακτήρα, το avatar φαντάζομαι. Του 97, δηλαδή ένα UI που λες ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δηλαδή τι είναι αυτό? Ένα μενού, χοντροκομμένα, άσχημα icons που δεν καταλαβαίνεις σχεδιαστικά τι δείχνουν. Ναι, πιάνουν όλη την οθόνη. Δηλαδή το map σαν map, το gameplay είναι τόσο ζουμαριστό που δεν πνίγεσαι, έχεις που έχεις τα τεράστια κουμπιά και το UI το τεράστιο και έχεις και ένα 20% στην οθόνη να μπορέσεις να βγάλεις άκρη και έχεις και ζουμαριστούς τους παίκτες, τις μονάδες, τα units, και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δηλαδή η εμπειρία μου, η παικτικά μαζί του είναι κακή. Κουράζομαι, μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, κουράζομαι, με πιάνει το κεφάλι μου. Και είναι πολύ στενάχωρο, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο παιχνίδι. Στο κομμάτι του gameplay αυτού καθ' αυτού, ok, τα πηγαίνει καλά. Αν και εκεί έχω κάποια παράπονα, για παράδειγμα έχει πολύ λίγα units. Οι ισορροπίες πολλές φορές μεταξύ των units είναι λίγο κάπως, σε βγάζουν πολύ off, τελειώνουν πολύ γρήγορα. Έχει κάτι τέτοιες έτσι γρήγορες εκβάσεις, ας πούμε, την ώρα που παίζεις. Αλλά οκ, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα αποδεχόμουν. Όλα τα υπόλοιπα όμως δεν μπορώ να τα αποδεχτώ. Δεν μπορώ να αποδεχτώ, γιατί δεν είναι ούτε ένα expansion, ούτε ένα remaster, ούτε ένα DLC του 2. Είναι ένα ολοκένουργιο μεγάλο κεφάλαιο Company of Heroes 3, που όσοι γνωρίζουν από RTS, εγώ έπαιζα πολύ RTS και παίζω όσο μπορώ, τα Company of Heroes έχουν αφήσει μεγάλη εποχή. Δεν κουβαλάει. Και γενικά υπήρχε hype για το 3, να πούμε, είχε πολύ hype. Πάρα πολύ, αλλά δεν ανταπεξέρχεται στο ύψος των περιστάσεων. Δυστυχώς. Κρίμα, κρίμα. Δυστυχώς δεν ανταπεξέρχεται. Δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποια updates, διορθώσεις, φτιάξουν όλα αυτά κτλ. Εκεί ίσως να μιλάμε για κάποια πιο ομαλή εμπειρία. Για την ώρα είναι άβολο, είναι κουραστικό, είναι προβληματικό. Δυστυχώς. Αυτά με το Company of Heroes 3. Έχεις και εσύ... και εγώ έχω ένα προβληματικό παιχνίδι να σου πω. Έλα, πες το λίγο γι' αυτό για να τελειώνουμε. Πριν πάμε στο Γιώργο, από εδώ πρέπει να δείχνω. Στο Γιώργο. Και εγώ έπαιξα ένα προβληματικό, Γιώργο, τώρα. Προβληματικό, ένα μέτριο παιχνίδι θα έλεγα. Εγώ το έπαιξα. Το ξέρω. Είναι ένα third person παιχνίδι, ρε παιδί μου, σε έναν άλλη ανεξωγήινο πλανήτη. Το είπα, Σκάτσαμποβ. Οκ, συγγνώμη. Ναι, και μοιάζει full με Returnal, ας πούμε, έχει vibes από Returnal πολύ. Θυμάμαι το βίντεο που είχαμε δει ανακοίνωσης που ήταν σε κάποιο, στον Jeff νομίζω ήταν σε κάποιο show. Ναι, κάνουν πολύ ωραία βίντεο. Ναι, το οποίο φαινόταν ενδιαφέρον τουλάχιστον, αλλά φαινόταν από τότε ότι μοιάζει με το Returnal πολύ, σαν στυλ. Ναι, μοιάζει. Είναι bullet hell δηλαδή και αυτό, τέτοιο στυλ είναι στο gameplay. Όχι, δεν είναι. Όχι. Έχει άρωμα από αυτό το παιχνίδι γενικά, απλά με chapters έχει να κάνει και αυτό. Έχει μια ιστορία που εξελίσσεται, ρε παιδί μου, με έναν εξωγήινο πλανήτη, ρε παιδί μου, που βρίσκεται η πρωταγωνίστρια. Και το μόνο που κάνεις, παιδιά, είναι να σκοτώνεις, να προχωράς κάθε 2 λεπτά, να σου έρχονται waves από τέρατα, να το σκοτώνεις, να προχωράς, 2 λεπτά μετά να σου ξανάρχονται waves από τέρατα, να μην μπορείς να εξερευνήσεις, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα και κάθε 2 λεπτά να σου πετάει boss και τέρατα. Είναι αυτό το πράγμα όλο το παιχνίδι. Όσο έπαιξα. Δυστυχώς. Δεν είναι τίποτα. Έχει κάτι γρίφους που είναι ό,τι να είναι, να ψάχνεις artifacts και bonfires, να το πω και έτσι. Ναι. Για να γεμίσεις σφαίρες, γιατί ξεμένει συνέχεια κτλ. Κάνει spikes η δυσκολία, δηλαδή εκεί πέρα που είσαι άτρωτος, θα βρεις έναν εχθρό που θα σε κάνει μονόχυτο, μόνος του. Δεν ενθουσιάστηκα, δυστυχώς. Στα τρέλες φαινόταν πολύ πιο ωραίο. Ως συνήθως, Στρατό, έχει και αυτό το κομμάτι του random generated όπως είχε το Eternal, όχι, δεν υπάρχει. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή, όταν ξαναπέζεις, όποτε χάνεις και ξαναπέζεις είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Μάλιστα. Εκτός αν πάσει κάποιο bonfire και γεμίσει ζωή που θα ξαναβγούν οι εχθροί, ξέρω εγώ. Σεναριακά θα κάνουν respawn, πάλι είναι. Σεναριακά, στο συνέστημα που είχε τα trailer που δείχνανε, ξέρεις. Τίποτα, παιδιά, δεν. Μάλιστα. Δεν, δυστυχώς. Μάλιστα. Δηλαδή δεν το προτείνει σε κανέναν, ας πούμε, έτσι όπως το... Όχι, δυστυχώς. Μάλιστα. Οκ. Πάμε σε ένα καλύτερο παιχνίδι. Πριν πας. Μιας και το ανέφερα και επειδή είναι και... Το αναφέραμε τώρα και επειδή είναι και παιχνίδι που κυκλοφόρησε και αυτό τώρα. Θέλω 20 δευτερόλεπτα μόνο να πω ότι έπαιξα και την έκδοση του PC για το Returnal, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. δεν το έπαιξα να το τελειώσω, το παιχνίδι το έχω λιώσει φυσικά στο PS5. Το θεωρώ ένα από τα πολύ πολύ καλά παιχνίδια του PS5. Πολύ αγαπημένο. Είναι κατεστημένος Σάκη στην κονσόλα και με περιμένει, να ξέρεις. Ναι, είναι πολύ αγαπημένο. Τι έγινε παιδιά, κάτι βάρεσε τώρα. Όντως. Κάτι ακούσατε, τέλος πάντων. Okay. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια, τέλος πάντων. Το προτείνω ανεπιφύλακτα και σε αυτούς που έχουν PS5 και σε αυτούς που τώρα μπορούν να παίξουν στο PC το παιχνίδι. Εγώ έχω να πω ότι στο δικό μου PC, που είναι ένα καλό PC, το παιχνίδι τρέχει φανταστικά. Νομίζω ότι είχε κάποια θέματα τεχνικά, τεχνικής φύσεως με το optimization σε κάποιες κάρτες γραφικών. Αλλά στις γενικές γραμμές είναι πανέμορφο. Είναι πολύ όμορφο στο PC. Πάρα πολύ όμορφο στο PC. Τρέχει νερό στο δικό μου το PC, ξαναλέω. Έχει υποστήριξη DualSense χειριστηρίου με τις τεχνολογίες του DualSense, που αυτό κι αν δεν είναι πολύ ευχάριστη. Όπως όλα τα παιχνίδια του PlayStation. Πολύ ευχάριστη. Δεν μιλάμε τώρα να υποστηρίζει το χειριστήριο αυτό καθ' αυτό. Μιλάμε, υποστηρίζει τις τεχνολογίες που για εμένα είναι το παιχνίδι που αξιοποιεί καλύτερα το DualSense από κάθε άλλο παιχνίδι του PS5. Έτσι. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε αυτούς λοιπόν που δεν έχουν PS5 και έχουν PC και θέλουν να παίξουν αυτήν εδώ την παιχνιδάρα. Έχει φάει και κάποια updates που δεν έχει γίνει και το ακραίο δύσκολο πράγμα που σε έβγαζε εντελώς off, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να ασχοληθείτε με το Returnal τώρα στο PC. Τα πάει καλά πάντως με τις μεταφορές PlayStation τίτλων στο PC μέχρι στιγμής η Sony, για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Έρχεται και αυτό το μήνα το The Last of Us πάλι στο PC, μελλοντικά, το Part 1. Ναι, σωστά. Ναι, το οποίο καθυστέρησε λιγάκι, νομίζω ήταν να βγει πριν μερικές μέρες και τέλος πάντων. Ναι. Ίσως λόγω της σειράς, δεν ξέρω, ή λόγω... Όπως και να έχει, μπορεί να μην ήθελα να πέσει πάνω στο VR. Έτσι, ναι. Το οποίο τράβηξε τα βλέμματα. Για πες μας λιγάκι, Γιώργο, σε παρακαλώ, τι παίζεις τώρα, και έχω ερωτήσεις να σου κάνω. Ναι, τέλεια. Είναι μια σειρά, Σάκη, που το συζητούσαμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Και γι' αυτό και επίτηδες, ενώ ήμουν πολύ. Είχα πολλές υποχρεώσεις αυτές τις μέρες, ήθελα να το πάρω για review. Λοιπόν, είναι το Like a Dragon: Ishin!, έτσι λέγεται. Like a Dragon λέγεται πλέον η σειρά Yakuza. Ναι, έχει αλλάξει ονομασία. Ναι, έχει αλλάξει ονομασία. Φαντάζομαι Στράτο, δεν το παρακολούθησα ιδιαίτερα. Φαντάζομαι Στράτο επειδή έχει μια αρνητική χρειά, ας πούμε, και είναι λίγο φωτισμένη αρνητικά το Yakuza, ας πούμε. Ναι. Και δεν είναι όντως καθόλου αυτό που φαντάζεται κάποιος ακούγοντας τη λέξη Yakuza και περιμένοντας, ξέρω εγώ, να παίξει κάτι με gangster κτλ. Το παιχνίδι αυτό, να πω ότι είναι ένα remake ή remaster, δεν ξέρω πώς θέλετε το ονομάστερ ακριβώς, του 2014, ενός παιχνιδιού βγήκε το 2014, δεν είχε βγει ποτέ εκτός Ιαπωνίας. Είχε κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία για το launch του PS4 τότε και δεν το είχαμε παίξει ποτέ εδώ. Να πω ότι εγώ μέσα από αυτό το παιχνίδι είναι η πρώτη μου επαφή με τη σειρά αυτή. Και κάτι που ενδεχομένως τώρα οι fans να λένε καλά, τι μας δει, αυτά είναι δεδομένα. Εγώ τα ανακαλύπτω για πρώτη φορά και παιδιά εντυπωσιάστηκα με κάποια πράγματα με το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο σιγά σιγά. Για μένα, αυτή η σειρά, η οποία είναι τη Sega, έτσι, να πούμε ότι αναπτύσσεται από μια ομάδα της Sega. Της Σεγκάρας, θα λες. Της αγαπημένης μας Sega. Να πω ότι ένιωσα ότι είναι ένας άτυπος συνεχιστής των Shenmue. Δεν ξέρω αν αυτό που λέω φαίνεται τραβηγμένο τώρα σε αυτούς που τα έχουν παίξει ή που δεν έχουν παίξει Shenmue, αλλά μου φάνηκε ότι σαν νοοτροπία, σαν αξίες, σαν πνεύμα, σαν ψυχή, ρε παιδί μου, το πιστεύω. Έχει κάτι από Shenmue. Και θα έλεγα επίσης, Σάκη, ότι για μένα το Shenmue, ας πούμε, είναι το αντι-GTA. Δηλαδή, πάνω κάτω από την ίδια περίοδο βλέπεις μία προσέγγιση στον ανοιχτό κόσμο από τους δυτικούς, που είναι τα GTA, ρε παιδί μου, τα οποία, ξέρεις, έχουν αυτόν τον κινησμό, το αναρχικό χιούμορ, έχουν αυτό το glamour, αυτό το bigger than life, ας πούμε, που τη φαντασίωση του, ξέρεις, ναι. Μπορώ να τα κάνω όλα και να μην πάθω τίποτα, κατάλαβες, ξέρεις, ναι. Την ανομία, ξέρεις, όλο αυτό τη φαντασίωση του μέσου δυτικού ανθρώπου, ρε παιδί μου, να πάει σε αυτές τις πόλεις και να τις διαλύσει. Απ' την άλλη μεριά τώρα, το Shenmue ήταν γνήσιο παράδειγμα μιας ανατολικής φιλοσοφίας. Δηλαδή, έχει εγκράτεια, είναι λίγο πιο zen, πας σε πόλεις οι οποίες είναι τρομερά, ας πούμε, εξελιγμένες για την εποχή τους τότε, έτσι, με NPCs που έχουν, ξέρεις, που είχαν πρόγραμμα κτλ. Αλλά εσύ τι κάνεις εκεί, πιάνεις δουλειά για να βγάλεις λεφτά. Πιο ηθικά. Κυνηγάς κλους. Ναι, ήταν πιο, ας πούμε, social sim παιχνίδι και πιο adventure. Δηλαδή δεν ήσουν αυτός ο τύπος που πάει και είναι ο cool και τους δένει όλους και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ήσουν ένας προσγειωμένος ήρωας που αναζητάει, ξέρω εγώ, εκδίκηση. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο είναι και εδώ. Το οποίο έχει τρομερή καταρχάς σκηνοθεσία. Τσάκι, εγώ έπαθα σοκ με το πόσο ωραία σκηνοθετημένα είναι τα cutscenes. Άντε ρε. Έχει πολύ ωραίο στυλάκι, παρότι δεν είναι τεχνικά, ας πούμε, ό,τι πιο προηγμένο έχεις δει. Έχει πολύ ωραίο στυλ, δηλαδή αισθητικά είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το πόσο ωραία δουλεμένοι είναι οι χαρακτήρες και πόσο ωραία δουλεμένο το σενάριο. Okay. Ξεκινάει λοιπόν, άκου τώρα, ξεκινάει, είσαι ένας σαμουράι. Αυτό διαδραματίζει το 1860 κάτι ή κάπου εκεί νομίζω, σε μια περίοδο που, ξέρεις, η Ιαπωνία αρχίζει και ανοίγεται στους δυτικούς κτλ. Και είσαι ένας σαμουράι που είχε πάει στο Κιώτο, ας πούμε, τότε, σε μια μεγάλη πόλη για να εξασκήσει την ξυφομαχία του, ας πούμε, στο σπαθί, ας πούμε, να εξασκηθεί. Και όταν επιστρέφει στην πατρική του, ας πούμε, πόλη, στο χωριό του, ας το πω έτσι, βρίσκει μια πόλη η οποία έχει μια πολύ αυστηρή ταξική ιεραρχία. Δηλαδή, είτε ανήκεις σε αυτή την τάξη, ας πούμε, των ανθρώπων, είτε ανήκεις στην κατώτερη και δεν μπορείς από την κατώτερη να ανέβεις. Mm-hmm. Κατάλαβες, δηλαδή έχει μια πολύ αυστηρή ιεραρχία, η οποία είναι πολύ άδικη. Και ξεκινάει, ας πούμε, μια, ας το πούμε, μικρή επανάσταση από μέσα για να τηρήξει αυτήν. Αυτό τώρα που λέω δεν είναι spoilers, είναι οι πρώτες 2 ώρες του παιχνιδιού, ούτε. Και ξεκινάει να τηρήξει. Ώσπου κάτι συμβαίνει και πάει στραβά όλη αυτή η επιχείρηση. Okay. Και το main παιχνίδι είναι 1 χρόνο μετά από αυτά τα γεγονότα, όπου είσαι πλέον στο Κιώτο, στο αντίστοιχο Κιώτο της εποχής, και ξεκινάει κάτι σαν μια αναζήτηση, όπως έψαχνε και στο Shenmue τον δολοφόνο, ας πούμε, του δασκάλου του, αντίστοιχα και εδώ ψάχνεις κάποιον. Εντάξει, δεν θέλω να δώσω καθόλου σπορίες, γιατί νομίζω αξίζει να το ανακαλύψει κανένας μόνος. Εμένα με έχεις ψήσει πάντως. Το πας καλά. Λοιπόν, Σάκη, κοίταξε. Ποιο είναι το κακό, είναι το κακό με το παιχνίδι. Παρένθεση, με ψήνει ο Πρίτσκας για παιχνίδι Σέγγα, εκεί φτάσαμε. Ναι. Εγώ θα σου το πω ότι έχω γίνει φαν της σειράς ήδη, δηλαδή θα πάω να παίξω τα υπόλοιπα μόλις βρω χρόνο. Ποιο είναι το κακό με το παιχνίδι, τώρα, δεν είναι όλα ρόδινα, δυστυχώς. Ο σχεδιασμός του είναι αρκετά 2010, να μην πω και πιο πριν. Okay. Δηλαδή, προχωράς στο δρόμο, θα ακούσεις δίπλα κάποιους να κάνουν κάτι, θα σου λέει το παιχνίδι look. Πάτα look για να ακούσεις τι γίνεται και θα σου πετάξει ένα side quest. Π.χ. Αυτό το έχει πολύ συχνά. Από άποψη τεχνολογίας και ζωντάνιας κτλ. Είναι όμορφο, αλλά φαίνεται ότι είναι παιχνίδι 2014 με όμορφο περιτύλιγμα. Κατάλαβες, δεν θα δεις κάτι τρομερά σύγχρονο εκεί πέρα να πεις wow, τι έχουν κάνει. Και το πολύ κακό, κατά τη γνώμη μου, είναι, παιδιά, αυτή η κάμερα που έχει. Έχει μια κάμερα όταν μάχεσαι, γιατί οι μάχες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν έχει για κάποιο λόγο lock, να μπορείς να κάνεις lock σε εχθρούς. Οπότε πολλές φορές ζωήστηκα με το να κεντράρω εχθρούς ή με το να κολλήσω πίσω από αντικείμενα, να χάσω από οπτική μου επαφή τον εχθρό κτλ. Καλοσυνήθισες, αδερφέ, να ξέρεις. Αυτό είναι το lock, τα lock mechanics είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει και θεωρείται μια σύγχρονη άνεση. Κάποτε δεν την είχαμε σε όλα τα παιχνίδια αυτή. Κοίταξε, σχετικό είναι. Το πρώτο lock ήταν στο Ocarina of Time, ας πούμε, έτσι. Αλλά ναι, στα action παιχνίδια δεν συνηθίζονταν πάντα. Δεν υπήρχε. Ήταν ψιλοσπάνια τώρα σε τέτοια action games. Ναι. Τι άλλο μου άρεσε πολύ. Αυτά θεωρώ ότι ίσως κάποιους τους ξενήσουν. Με την έννοια ότι ουσιαστικά δεν είναι ένα open world παιχνίδι. Είναι ένα πιο πολύ adventure. Είσαι στην πόλη, προχωράς, συναντάς χαρακτήρες για τους οποίους μπορείς να κάνεις side quest. Η βασική, ας πούμε, το βασικό κομμάτι των μηχανισμών είναι το action κομμάτι, το οποίο έχει 4 διαφορετικά στυλ μάχης, τα οποία είναι πολύ ωραία και διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι και τα εξελίσσεις, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα το zoom είναι ο χαρακτήρας, αυτός ο χαρακτήρας που παίζεις και το σενάριο. Το οποίο, παιδιά, αυτό λέω μόνο για να μην σας κουράσω άλλο. Μόλις το τελειώσω, θα γράψω, πιστεύω, ένα κείμενο. Παρότι θα έχουν περάσει μέρες από την κυκλοφορία του, θέλω να υπάρχει. Έχει side quest, Σάκη, τα οποία όντως εξερευνούν το θέμα του. Το οποίο είναι κυρίως τι μπορεί να κάνει κάποιος απέναντι σε μια μορφή κοινωνικής αδικίας. Και μπορεί να σου έχει, ας πούμε, ένα side quest που έχει μια ομάδα ανθρώπων που διαμαρτύρονται μέσα από το χορό. Και έχει στο πρώτο side quest μέσα από αυτή την ομάδα χορού κάποιοι επιτίδοι τη χρησιμοποιούν για να κλέβουν. Ένα side quest. Δεύτερο side quest. Μέσα από αυτή την ομάδα του χορού, κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν καλό και διορθώνουν μια αδικία. Κατάλαβες, δηλαδή δημιουργεί όντως ένα διάλογο και εξερευνεί, ας πούμε, το θέμα του πιο σφαιρικά από ό,τι θα πίστευες. Και σε βάζει όντως να αναρωτιέσαι τελικά πώς θα μπορούσα ή είναι όντως καλό ή κακό. Δεν είναι τόσο εύκολο να απαντήσεις. Κατάλαβες. Ακόμα και ο χαρακτήρας σου, ας πούμε, έρχεται σε σύγκρουση με άλλους χαρακτήρες που έχουν απλά διαφορετική προσέγγιση. Έχουν τον ίδιο στόχο, αλλά έχουν διαφορετική προσέγγιση στο πώς να το κατακτήσουν. Κατάλαβες. Γενικά έχει ζουμί, ρε παιδί μου, είναι καλογραμμένο. Δεν είναι ένα παιχνίδι της σειράς. Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, μάλλον. Ναι, δεν είναι τυχαίο που έκανε. Που τόσα που χρόνια έκανε, πούμε, τα όνομα. Ναι. Είχαν τέτοιο όνομα. Τόσα παιχνίδια, τόσα χρόνια. Μπράβο, και εκατομμύρια fans. Και ένα τελευταίο πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ο κεντρικός χαρακτήρας, παρότι είναι φαινομενικά αυτός ο πολύ cool σαμουράι που ξέρεις, τους έχει όλους, ρε παιδί μου. Πίσω από αυτή την επιφάνεια που υπάρχει όντως, είναι πάρα πολύ καλοσυνάτος και αγαθός και αγνός στις προθέσεις του και στις πράξεις του. Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας που θα σου έχει side quest, να πας να βοηθήσεις μια γιαγιούλα να ψωνίσει. Μόνο αυτό. Επειδή δεν μπορεί να πεπατήσει. Είναι ο χαρακτήρας που θα κάνει ολόκληρη διαδικασία για να δώσει ένα παιδάκι ένα παιχνίδι για να μπορεί να παίξει με τους φίλους του γιατί δεν έχει. Είναι ο χαρακτήρας που επειδή κάποιος παρεξηγήθηκε από τα λόγια του, θα σου έχει side quest να πας να τον βρεις και απλά να του μιλήσεις. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, έχει μια καρδιά, ας πούμε, από πίσω που δεν είναι αυτό που νομίζεις όταν ακούς Yakuza, ας πούμε. Κατάλαβες, που νομίζεις να παίζεις. Και ίσως το αδικούσε η λέξη Yakuza. Τους σκληρούς, ναι, τους σκληρούς τύπους και τέτοια. Τέλος πάντων, είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ ευχάριστο. Έχει πολλά mini games διάσπατα μέσα στον κόσμο του που είναι πολύ ωραία, είναι εθιστικά. Και γενικά, παρότι είναι έτσι παροχημένο σχεδιαστικά, νομίζω, ελαφρώς. Δεν θα πω παροχημένο, ξεπερασμένο δηλαδή. Είναι λίγο παλιωμοδίτικο σχεδιαστικά. Είναι αυτά τα παιχνίδια που περνάς καλά, ρε παιδί, όταν τα παίζεις. Δεν βαριέσαι. Έχουν ωραίο περιεχόμενο μέσα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το. Και να πω ότι είμαι, για να ξεκαθαρίσω και πού είμαι, είμαι περίπου στο 10ο chapter από τα 14. Δηλαδή δεν. Έχω παίξει πολύ. Έχω παίξει αρκετά. Αυτά. Μάλιστα. Για το ωραία. Like a Dragon Ishin. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια τα οποία μας απασχολούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις τελευταίες ημέρες. Υποσχόμεθα ότι δεν θα μαζεύουμε 6-6 και 7-7 για να κάνουμε New Game Plus. Και... Συγγνώμη, εγώ λέω να τάξουμε από τώρα οι τρεις μας, όταν παίξουμε και οι τρεις Resident Evil 4 remake, να ξανακάνουμε μια εκπομπή. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να είστε μαζί μου σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε δύο. Και δεν ξέρω αν θέλει και το κοινό που λατρεύει το Resident Evil 4 να πατήσει play σε αυτή την εκπομπή. Είμαι ανοιχτός στο να θεωρήσω οποιαδήποτε άποψη. Και εγώ. Είμαι ανοιχτός. Και εγώ. Πολύ ανοιχτό και εγώ να αναθεωρήσω. Που δεν το νομίζω, αλλά. Πρόβλεψη. Που το είπα και χθες στο Discord. Θα είναι το αγαπημένο remake του Σάκη. Μεγάλη πρόβλεψη είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, ας βγάλω. Κοίτα, να μείνουμε τόσο μαλάκα. Να μην έχω τόσο δύσκολο, μαλάκα. Δύσκολο, δεν ξέρω. Όταν από αυτή τη σειρά έχει περάσει remake το. Ναι. Ωραία. Το πρώτο Resident Evil, δηλαδή. Ναι. Θα βγάλω το ένα, μετά τα υπόλοιπα. Εντάξει. Από τα υπόλοιπα. Ωραία. Θα παιχτεί, λογικά θα γίνει και live stream. Έχουμε με το Resident Evil 4 σίγουρα πραγματάκια. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά. Ό,τι συζητάμε φυσικά και αφορά στο χώρο των video games θα τα βρείτε στο unboxholics.com. Σας ευχαριστώ και τους δύο, φιλάκια πολλά. Bye. Τα λέμε στο frame rate και Game Jazz έχουμε, έρχεται New Game Plus, θα ξανάρθει. Έτοιμο είναι το Game Jazz, Άκη. Μπράβο, ευχαριστούμε. Έχουμε τον μοντέρο εδώ, μας δίνει πληροφορίες. Έλα, γεια σας, φιλιά. Bye.